Αυτό λοιπόν το χωρίο που διαβάσαμε, ότι παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκι μονούν ποιήν καμή καθήκοντα, ταιριάζει νομίζω σήμερα εις τους, στους σημερινούς μας, δηλαδή ιδωλολατρούντας χριστιανούς. Και το αποτέλεσμα, να το αποτέλεσμα, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκι μονούν ποιήν καμή καθήκοντα. Αυτό το παρέδωκεν, θα το επαναλάβω, σας το είπα και προηγουμένως, σημαίνει επέτρεψε ο Θεός. Δεν προώθησε, επέτρεψε ο Θεός. Είναι το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Άνθρωπε, έτσι θέλεις να ζεις, ελεύθερος είσαι. Κάποτε θα δώσεις βεβαίως λογαριασμό, ωστόσο όμως τώρα μπορείς να πράξεις κάτι που νομίζεις. Και όπως σχολιάζει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, του τέστην αφήκε γυμνώσας της εαυτού βοηθείας. Τους άφησε απογυμνωμένους από τη Θεία Βοήθεια. Ου κοθήσας εις τον αδόκιμο νουν, δεν έσπρωξε, λέει ο Θεός, τους ανθρώπους εις τον αδόκιμο νουν, αλλά ορμήσαντες εις αυτόν αφής. Αλλά αφού όρμησαν εις τον αδόκιμο νουν, τον προτίμησαν, τους άφησε ο Θεός. Με άλλα λόγια, ο Θεός, μια που μιλάμε για αδόκιμο νουν ή νουν, τους άφησε στον ίδιο τους το λογισμό. Ξέρετε, αγαπητοί μου, τι φοβερό πράγμα είναι να μείνει ο άνθρωπος εις τον ίδιον του λογισμό. Φοβερό. Νομίζω ότι είναι η φοβεροτέρα τιμωρία που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή ποιος να έχει να αφαιθεί στον ίδιον του λογισμό. Ξέρετε πως οι άνθρωποι μένουν στο δικό τους το λογισμό. Έτσι ο ανθρώπινος νους ως ορθολογισμός δεν μπορεί βέβαια να χειραγωγήσει τον άνθρωπον, και ιδίως σε μεταφυσικά θέματα, και τότε ο άνθρωπος αρχίζει να δέχεται και να πιστεύει τα πιο περίεργα πράγματα. Έτσι σημειώνει ο Γενάδιος Κωνσταντινουπόλεως, αποστάντων απέστη. Έφυγαν αυτοί, απεστάτησαν οι άνθρωποι, απέστη και ο Θεός. Και αφέντες αυτών αφήκεν αυτούς. Άφησαν το Θεό, τους αφήνει και ο Θεός, ώστε αυτού του κυβδίλου βίου παρέτειον ή αυτών περί Θεού αδόκιμος γνώσης. Αυτός ο κυβδίλος βίος τους να γίνεται η αιτία να έχουν αδόκιμον γνώση περί Θεού. Και έχουν πολλοί χριστιανοί μας αδόκιμον νουν περί Θεού. Τι να σας πω, να παριθμίσει κανείς περιπτώσεις και περιπτώσεις. Και η συνέπεια, ποιήν τα μη καθήκοντα, να κάνει κανείς εκείνα που δεν πρέπει. Αλλά εδώ πια έχουμε το αποκορύφωμα του κακού. Και ποια είναι αυτά τα μη καθήκοντα σαν συνέπεια του αδοκίμου νου, μας τα παριθμεί ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, εις τον επόμενον, τον 29ο στίχον. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας. Σταματώ εδώ, γιατί εδώ χωρίζει το χωρίον, και το επόμενο χωρίον θα δώσει συνέχεια του καταλόγου των μη πρεπόντων στον αρχαίο κόσμο. Καρπός του αδοκίμου νου. Έτσι λοιπόν ο Παύλος βλέπει μια κοινωνία ανθρώπων που δεν είναι παρά μια κακή κοινωνία διεφθαρμένη. Πρέπει να πούμε ότι ο Θεός παρέδωκε αφού ήσαν πεπληρωμένοι. Δηλαδή δεν παρέδωκε και μετά ήσαν πεπληρωμένοι, αλλά αφού ήσαν πεπληρωμένοι μετά παρέδωκε. Δηλαδή επειδή παρουσίασαν κακότητα κοινωνική σε υπερθετικών βαθμών, τους παραδίδει εις το θέλημά τους.
Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πλουσιώτης, πεπληρωμένους παρέδωκε. Αφού εγέμισαν από αυτά τα πάθη, τους παρέδωσε. Έχει σημασία αυτό. Όταν λείπει η γνώση του και η βίωση του Θεού, τότε, αγαπητοί μου, ισορμούν όλα τα κακά εις τον άνθρωπον. Και εδώ να δούμε αυτήν την απαρίθμηση που κάνει ο Παύλος. Θα πάρουμε ένα-ένα. Πεπληρωμένους πάση αδικία. Δηλαδή, είναι ξέχυλοι οι άνθρωποι από όλα τα απαριθμούμενα κακά. Και όπως λέει ο Ζυγαβηνός, ως περ δικαιοσύνην καθολικός την καθόλου αρετήν λέγομεν, ούτω και αδικίαν καθολικός την καθόλου κακίαν. Όπως λέμε την δικαιοσύνη γενικός, καθολικός, γενικός, την καθόλου αρετήν. Λέγεται δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν εδώ, όταν λέγει αδικία, το αντίθετο της δικαιοσύνης είναι η όλη κακία. Δηλαδή, ο κατάλογος όλων των κακών καταστάσεων. Έτσι, για να δούμε τώρα εδώ, σε κάθε τέτοιο αμάρτημα, νοείται, υπονοείται το πεπληρωμένος. Θα το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Πεπληρωμένος, πορνεία. Δηλαδή, σημαίνει ότι όχι απλώς πορνεία, αλλά πεπληρωμένους πορνεία, που θα πει κάθε μορφής σαρκικές αμαρτίες, ώστε στην αναζήτηση της ειδονής να εμφανίζονται όλες οι διαστροφές. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο οι διαστροφές, αλλά προϊόν οι διαστροφές, καταλαβαίνετε. Αλλά είναι προϊόν της αναζητήσεως της ειδονής. Φοβερό πράγμα. Φοβερόν. Στην εποχή μας το φαινόμενο είναι έκδηλο. Περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εποχή. Βλέπετε αγόρια και κορίτσια από το δημοτικό ακόμη σχολείο επιδίδονται σε παντρολογήματα. Με προαγωγόν βεβαίως την τηλεόραση. Και το ξέχυλα κακό παράδειγμα που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας. Μου έγραφε μία Ελληνίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Αμερική, ότι πιστεύετε, μου λέγει, ότι διδάσκουν σεξολογία στα παιδάκια του νηπιαγωγείου. Ήθελα από κάποιο καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα ελληνικό βιβλίο, βοήθημα, σας το έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, που θα διδάσκεται αυτό σε νηπιαγωγείο, μάθημα, ας το πούμε, σεξολογίας. Και επειδή βέβαια τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου δεν ξέρουν γράμματα, είχε εικόνες. Θερυπίν, να λέει η Ελενίτσα, λέει στο Γιωργάκη, είδες τι έκανε η μαμά και ο μπαμπάς, και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής. Ακούτε? Δηλαδή ένας πανσεξουαλισμός. Φοβερό πράγμα. Είναι γνωστό όμως ότι όταν υπάρχει πανσεξουαλισμός, μια τέτοια κοινωνία βυθίζεται εις την παρακμή, εις τη διαφθορά και εις την παρακμή. Γιατί χάθηκαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Γιατί χάθηκε η αρχαία Βαβυλών? Γιατί χάθηκε η αρχαία Νινεβή? Γιατί είχαν φτάσει εις το αποκορύφωμα της διαφθοράς. Αυτή η διαφθορά φέρνει τον πόλεμο. Και επιτρέψατε μου, επειδή σήμερα ο πανσεξουαλισμός είναι παγκόσμιον φαινόμενο, να μου το θυμάσαστε. Εξάλλου δεν πρωτοτύπω. Αυτός ο πανσεξουαλισμός θα φέρει τον τρίτον παγκόσμιον πόλεμο. Βέβαια, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι προϊόν της αποστασίας. Αλλά τα σαρκικά αμαρτήματα δεν είναι, παρακαλώ, προϊόν της αποστασίας. Για να έχουμε δηλαδή αυτή την εγκατάλειψη του Θεού. Εκείνο που είχε πει κάποτε
Πρόσθετο και τούτο τον κατακλυσμό, λέγει δεν θα μείνει ρουθούν πάνω στη γη πλην του Νοέ και της οικογένειας του, δια το είναι αυτούς σάρκας, γιατί είναι άνθρωποι σαρκικοί, οι ληστέ. Αυτό το σαρκικός, η ληστής, έχει ευρύτερο χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά αμαρτήματα, είναι το σαρκικό φρόνημα. Και προχωρούμε. Πεπληρωμένους πονηρία. Είναι γεμάτη, ξέχυλη από πονηρία. Είναι η διεστραμμένη κακία που υπάρχει ανετιολόγητα. Αν για μια στιγμή κάνεις κάτι πονηρό και έχεις μια αιτιολογία, επιτέλους έχεις μια αιτιολογία. Εδώ όμως το να είσαι κακός ανετιολόγητα πάει πολύ. Δηλαδή είναι η κακία χάριν της κακίας. Η ψυχική δηλαδή διεστραμμένη απόλαυσης, να βλέπεις να γίνεται βλάβη στον άλλον άνθρωπο χωρίς προσωπικό κέρδος. Έτσι, να χαίρεσαι γιατί ο άλλος βλάπτεται, γιατί ο άλλος υποφέρει. Η πυρομανία δεν είναι κάτι τέτοιο? Ή η κακοποίηση του άλλου ανθρώπου έτσι για να ευχαριστηθείς, δεν είναι κάτι τέτοιο? Δεν είναι πονηρία εις έσχατον βαθμών? Δεν είναι πολύ καιρός. Μάλιστα, θα λέγαμε τέτοια πονηρία είναι το άκρον άωτον της αντικοινωνικότητας. Το άκρον άωτον. Δεν είναι πολύ καιρός. Κάποιοι Αλβανίδες, 2-3 πόσοι ήταν αυτοί, που πήγανε προφανώς να ληστέψουν κάποιον άνθρωπο εκεί κάπου στη Μακεδονία, την Δυτική Μακεδονία, στο χωράφι του ίσως να ράντιζε ο άνθρωπος. Τα μπέλη του, δεν ξέρω κάτι τέτοιο θα έκανε. Και επειδή δεν βρήκαν τι άλλο να κάνουν, δεν βρήκαν χρήματα, τον υπεχρέωσαν να πιει το παραθείον με το οποίο ράντιζε. Και βέβαια ο άνθρωπος πέθανε. Θα το διαβάσετε, θα το ακούσατε. Περίεργο πράγμα. Να υποχρεώσεις τον άλλον να πιει παραθείον, δηλητήριο, για να πεθάνει. Γιατί δεν βρήκες αυτό που ήθελες, χρήματα, φύγε. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Αυτό είναι η εσχάτη, θα λέγαμε, πονηρία. Άλλο σημείο. Πεπληρωμένους πλεονεξία. Εδώ είναι ευρύ το χάσμα της πλεονεξίας. Από το κρέας των τρελών αγελάδων χαρήν κέρδους, το ακούσαμε και το ξανακούσαμε, χαρήν κέρδους, να βγάλουν πιο πολλά χρήματα, να αξιοποιήσουν εκείνα που δεν έπρεπε να αξιοποιηθούν, μέχρι την όποια κάθε νοθεία. Χάρην κέρδους, χάρην εσχρού κέρδους, πλεονεξία. Γιατί η νοθεία των προϊόντων είναι καρπός της πλεονεξίας, αυτό είναι μόλις ανάγκη και να το πούμε. Ο Παύλος υπό τη λέξη πλεονεξία θέλει να εκφράσει την ηχεία. Να πως το λέγει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Το μη υπερβαίνει, να μην ξεπερνάς, και πλέον εκτείν, πλέον εκτό, έχω πλέον. Έχω πλέον, πλέον εκτό, έχω περισσότερο. Εν το πράγματι, στο θέμα αυτό του γάμου, των αδελφών αυτών, προσοχή, έχεις τη σύζυγό σου. Τι γυρεύεις άλλη γυναίκα, δηλαδή να πέσεις εις την μοιχεία. Διότι έκδικος ο Κύριος περί πάντων τούτων, έτοιμος να τιμωρήσει ο Κύριος για όλα αυτά τα πράγματα. Ούγαρ, και από εδώ φαίνεται ότι πρόκειται περί της μοιχείας, ούγαρε κάλεσε ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία αλλά εν αγιασμό. Διότι η μοιχεία και τα σαρκικά αμαρτήματα είναι ακαθαρσία. Πεπληρωμένους κακία, άλλο σημείο, είναι το κακόν ένστικτον. Όταν λέμε, βέβαια όλοι έχουμε ένστικτα, αλλά όταν λέμε ότι αυτός έχει κακά ένστικτα, είναι η θηριωδία, η τόσο συνηθισμένη μάλιστα στην εποχή μας. Είναι εκείνη η εσωτερική διάθεση να κακοποιείς. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να είναι δίμοι? Ναι. Και ότι μπορεί να χαίρονται
βασανίζοντας τα θύματά τους. Ναι. Θα μου πείτε, έχουμε καθεστώτα που μπορεί να βασανίζουν κρατουμένους κλπ. Ναι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν, αναλαμβάνουν δηλαδή αυτή την κακοποίηση των ανθρώπων, να τους βασανίζουν με κάθε τρόπο, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Βεβαίως ναι. Τι φοβερό πράγμα. Του κακώσε, όπως λέει ο Οικουμένιος, του κακώσε τον πέλας σπουδήν. Η φροντίδα να κακώσεις, να κακοποιήσεις τον πλησίον σου. Ο πέλας είναι ο πλησίον. Και ο πελάτης, πέλας, πελάτης. Πολλά σε αυτή η αντικοινωνική κακία έχει σαν κίνητρο τον φθόνο και το μίσος. Πάντοτε ανέτεια, πάντοτε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στους γονείς το εξής. Ο άνθρωπος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος, έχει κακία μέσα του. Τα παιδιά μας τώρα πρέπει να τα ημερέψουμε, να τα κάνουμε ημέρα. Είναι ελληνική λέξη, η αντίστοιχη του πολιτισμού, να τα εκπολιτίσουμε, να τα ημερώσουμε. Ημερών, από το ημέρα, από το φως. Να μην είναι παιδιά με σκοτεινό χαρακτήρα. Το παιδί θα εκφράσει πολλές φορές αυτά τα κακά του ένστικτα. Προσοχή, για να μην γίνει κακούργος αύριο. Μπορεί Φερυπίν, γιατί ζηλεύει, να πάει στην Κούνια να πνίξει τον ήπιο το αδελφάκι του. Μην το παίρνετε αστείο. Να αναποδογυρίσει την Κούνια για να το σκοτώσει. Να πάει να βγάλει τα μάτια του παιδιού, του μωρού, με στην Κούνια. Παίρνει, κρατάει ένα ζώο, μια γάτα, το παιδάκι. Και βλέπετε την τάση του παιδιού να κακοποιήσει το ζώο. Να το πιάνει από το λαιμό, να το στραγγαλίσει, τη γάτα να στραγγαλίσει. Να πιάνει την κότα, να στραγγαλίσει την κότα, το λαιμό της. Αυτά είναι ενστικτόδη πράγματα. Όταν όμως οι γονείς αγρυπνούν πάνω σε αυτό και πούν «Α, η γάτα», και χαϊδέψουν το γατάκι, το παιδί θα αρχίσει και αυτό να χαϊδεύει το γατάκι. Δεν πρέπει να κακοποιήσουμε, να μην αφήσετε ποτέ να κακοποιήσουν τα παιδιά σας ζώα, γιατί θα γίνουν κακοποιοί. Μην νομίζετε πως είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Ο Κικέρον, ο Λατίνος, αυτός έλεγε, εκείνος που κακοποιεί το σκυλί του θα κακοποιήσει αύριο τον πατέρα του. Προσοχή, τα παιδιά πρέπει να έχουν αγάπη στη δημιουργία, στη φύση, στα φυτά, ναι ναι στα φυτά, στα ζώα, παντού, αγάπη στην οικολογία, όπως λέμε αυτή τη σύγχρονη έκφραση. Ναι, γιατί αλλιώς θα γίνει κακούργος. Ναι, ναι, ο Θεός να φυλάει. Προχωρούμε. Πεπληρωμένος φθόνου. Κατάγεμοι, καταγεμισμένοι από φθόνο, ναι. Μια κοινωνία φθονούντων ανθρώπων είναι μια κοινωνία δαιμόνων. Και ο Θεός να λέει, ο διάβολος από αυτό πάσχει. Από την αυτονομία, την υπερηφάνεια και των φθόνων. Γιατί το έκανες αυτό, ρωτούμε τον διάβολο. Έτσι, ακούστε, έτσι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι ο φθόνος. Οι άρχοντες του λαού, μας λέγει η Αγία Γραφή, εφθόνησαν τον Ιησούν. Το λέγει ο Ευαγγελιστής, δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν. Γιατί εσύ έχεις πιο πολύ κόσμο να σε ακούει και να σε ακολουθεί και όχι εμείς? Στάσου λοιπόν, θα σε ξεκάνουμε για να μην έχεις κόσμο να σε ακολουθεί. Είδατε? Και έτσι ο φθόνος γεννά όλα τα κακά, ιδιαίτατα των φόνων. Ο φθόνος ιδιαίτατα των φόνων. Προσέξτε παρακαλώ τα παιδιά σας. Ξέρετε το παιδί, ο άνθρωπος είναι φωνερός. Α, φωνή, ζηλεύει. Το παιδί ιδιαιτέρως ζηλεύει και το εκδηλώνει πολύ ενωρίς. Θα δείξει τη ζήλια του στα αδέλφια του, σε κάτι, ξέρω εγώ, στους συμμαθητάς του. Γιατί αυτό το παιδί να έχει αυτό, και λέμε το έχω κι εγώ. Και μάλιστα εδώ το ποντάρισμα γίνεται άσχημα. Συγχωρείτε για τη λέξη ποντάρισμα.
λέτε εσείς οι γονείς, το παιδί μου βλέπει τα άλλα παιδιά που έχουν καλά ρούχα στο σχολείο, για να μην ζηλεύει να του πάρουμε και αυτούνου καλά ρούχα. Δεν είναι το φάρμακο αυτό. Δεν είναι εκεί το φάρμακο. Όχι. Μπορεί να είσαι φτωχός άνθρωπος. Θα πρέπει να καλπάζεις και να τρέχεις για να συμπληρώνεις όλα εκείνα που φορούν τα παιδιά του σχολείου, γιατί έχουν χρήματα, γιατί δεν ξέρω τι, για να φτάσεις να δίνεις το παιδί σου. Όχι. Βέβαια, δεν θα είναι σε βαθμό τέτοιον που, ξέρω εγώ, αλλά εν αυτή περιπτώσει βοήθησε το παιδάκι σου, βοήθησε το να καταλάβει ότι δεν πρέπει να συλλεύει, ότι εσύ αυτό μόνο έχεις. Δεν ξέρω, κάποτε στο σπίτι μας που βρέθηκε μία φανελίτσα γυμναστικής. Ήτανε μαύρη. Πού τη βρήκε η μητέρα, δεν ξέρω. Και όταν μας είπαν στο σχολείο ότι έπρεπε να πάρουμε τη γνωστή φανελίτσα της γυμναστικής και το γνωστό παντελονάκι της γυμναστικής, δεν είχαμε αρκετά χρήματα, όπως θέλετε πάρτε. Η μητέρα μου είπε να φορέσω αυτή την φανελίτσα. Εγώ τρόμαξα. Λέω, θα βάλω μαύρη φανέλα. Όλα τα παιδιά φοράνε άσπρη φανελίτσα. Εγώ θα βάλω τη μαύρη φανελίτσα. Μου λέει, παιδί μου, αυτό έχουμε, αυτό θα φορέσεις. Και το φορούσα. Μου κάνει εντύπωση, δεν θυμάμαι, δεν έχω στη μνήμη μου να μου πει ο γυμναστής ότι γιατί έχω μαύρη φανέλα. Ή τα παιδιά να με κοροϊδεύουν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μπορεί να συνέβη, δεν το θυμάμαι όμως. Θυμάμαι μόνο ότι φόρεσα μαύρη φανελίτσα. Ε, τι να κάνουμε. Και μάλιστα προπολεμικός, οι Έλληνες δεν είχαν χρήματα αρκετά. Υπήρχε στην Ελλάδα προπολεμικός ικανή παινία. Ναι. Λοιπόν, ας προσέχουμε τον φθόνο των φθόνων. Και επειδή ο φθόνος είναι κοντά στο φόνο, γι' αυτό το λόγο δημιουργούν και μίαν παρήχηση. Παρήχηση. Οι αρχαίοι Έλληνες παρτήρησαν αυτήν την παρήχηση. Φθόνος φόνος, φθόνος φόνος. Γι' αυτό έβαλαν το ένα δίπλα στο άλλο, για να δουν ότι συνέπεια του ενός είναι το άλλο. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο ο φόνος εξεκίνου από τον φθόνον, όσπερ επί του Άβελ και του Ιωσήφ εδείχθη. Γιατί ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ? Γιατί τον εφθόνησε. Γιατί τα αδέλφια του Ιωσήφ πλην του τελευταίου, του Βενιαμίν, ήταν στο σπίτι, τον επούλησαν από φθόνο. Γιατί, γιατί απλούστατα δεν ηνίχοντο να φοράει, αχ και ένα λάθος εδώ του Ιακώβ, εκείνον τον πλουμιστόν χιτώνα. Ξέρετε πως το γράφει η γραφή? Ποικίλων. Ο ποικίλος, ο πλουμιστός, πολύχρωμος, ζωηρό, χρώματα, ωραία. Είπαν, βέβαια, ο κανακάρης του πατέρα μας, νάτος, πήγαινε φαΐ εκεί που ήσαν στα πρόβατα, στα ζώα, ξέρω εγώ, τους πήγαινε φαγητό. Ελάτε, λέει, να τον ξεκάνουμε, να τον σκοτώσουμε. Ένας αδελφός, ο πρώτος, λέει, έχει να τον σκοτώσουμε, να τον πετάξουμε σε ένα λά. Και εκεί πέρασαν κάποιοι έμποροι, γιατί να τον σκοτώσουμε, λέει, να τον πουλήσουμε. Και πουλήθηκε στην Αίγυπτο ο δίκαιος και πάγκαλος Ιωσήφ. Γιατί ο Ιακώβ έκανε το λάθος να ξεχωρίσει τα ρούχα του Ιωσήφ. Τον αγαπούσε πολύ, βέβαια, τον Ιωσήφ. Πάρα πολύ τον αγαπούσε. Οδύρετο για το χαμό του. Και νόμιζε ότι είχε πεθάνει. Αλλά προσοχή σε κάτι τέτοιες διακρίσεις, γιατί γεννιέται ο φθόνος στα άλλα μας παιδιά. Πολύ προσοχή. Και ο Θεοδόρητος λέγει, χαλεπών γαρ το πάθος του φθόνου, φοβερό το πάθος του φθόνου, και φέριν ούκ ανεχόμενον του πέλα στην ευπραξία. Δεν ανέχεται την ευπραξία, δηλαδή την ευτυχία, την καλή πράξη, την καλή δουλειά, του πέλας, του πλαϊνού του. Ούτως και τον φόνον εγέννησε και τον δόλον. Ο φθόνος εγέννησε και τον φθόνον, συγγνώμη, εγέννησε και τον φθόνον και τον δόλον. Φθόνο γάρ ο Κάιν, λέγει, τροφής και δόλο χρυσάμενος, συνεργό εξήγαγε μεν εις το πεδίον των αδελφών, πεδίον, παιδιάδα.
Τον δε φόνον ετόλμησε. Και έφτασε να τολμήσει ο Κάιν τον φόνο. Ο φθόνος λοιπόν γεννά ακόμα, θέλετε, ο φθόνος γεννά και τη συκοφαντία. Όπο, την άτιμον συκοφαντία. Την άτιμον και αδιάντροπη συκοφαντία. Και πάσαν άλλη κακία. Ναι, λέει, τον είδα να κάνει αυτή την αμαρτία. Πού τον είδες, άνθρωπε, ψεύτη συκοφάντη, πού τον είδες? Τον είδα, λέει, τον είδα. Ο φόνος μετέρχεται και την μαγεία. Εις βάρος άλλων εννοείται, αγαπητοί μου, τι να σας πω. Ό,τι πράξεις μαγείας γίνονται στην εποχή μας, ανέκαθεν, αλλά και στην εποχή μας, ό,τι πράξεις μαγείας γίνονται, είναι για να καταστρέψουν την ευτυχία του αλλουνού. Γιατί παντρεύτηκε η κόρη της γειτόνισσας? Θα τους κάνω μάγια. Μάλιστα, γιατί αρβωνιάστηκε. Και δεν αρβωνιάστηκε η δική μου η κόρη. Θα πάω λοιπόν σε εκείνες τις κακογραίες, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και θα τολμήσω να κάνω μάγια. Πόσοι μου έχουν πει αναρρύθμιτοι μέχρι σήμερα, και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό, βρήκα εκείνο, βρήκα σαπούνι με καρφίτσες, τα γνωστά. Που είναι αυτά τα ομοιώματα, και ας πούμε το σαπούνι να αποτελεί τροποντινά το θύμα και να μπήγουν καρφίτσες και να λένε έτσι να πονάει, ή διαλύει το σαπούνι, έτσι να διαλυθεί ο γάμος, ο αραβών και ούτω καθεξής. Κακό της, φοβερό πράγμα. Μόνο ο διάβολος θα μπορούσε έτσι να κινείται. Ο φθόνος ακρόμη χρησιμοποιεί την βασκανία. Πόσες φορές λέγουν οι πατέρες, μη βασκάνεις τον άλλον άνθρωπο, την ομορφιά του, τον πλούτο του. Μη βασκάνεις. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος τώρα στην Ερημικός το θυμήθηκα, που λέγει ότι τι νηστεύεις, καλά κάνεις και νηστεύεις, πρέπει να νηστεύεις, αλλά με τα μάτια σου, λέγει, βασκαίνεις τον άλλον που είναι πλούσιος ή όμορφος. Και ξέρετε τι θα πει βασκανία? Θα πει η κακή εκείνη διάθεση η οποία φαίνεται εις τα μάτια, φαίνεται, δεν κρύβεται, δεν μπορεί να κρυφτεί, που χρησιμοποιεί ο διάβολος τον άνθρωπο σαν να φεύγουν ακτίνες. Δεν φεύγουν ακτίνες, προσέξτε, δεν φεύγουν ακτίνες. Το πιστεύουν οι άνθρωποι αυτών των κύκλων. Δεν φεύγουν ακτίνες, αλλά χρησιμοποιεί ο διάβολος τα μάτια του φθονερού για να κάνει κακό στον άλλον άνθρωπο, δηλαδή να τον βασκάνει. Πόσες φορές τα έχετε ακούσει? Όχι μόνο ο άνθρωπος παθαίνει κακό, ακόμη και μουλάρι ψοφάει, ακόμη και γλάστρα λουλούδι ξεραίνεται. Τα έχετε ακούσει. Με πήρε κάποιος, το έχω ακούσει πολλές φορές και δεν ξέρω γιατί, μου λέει, ήταν δύο φορές συνέβη στο σπίτι του, με πήρε από την Ευρώπη, Έλληνας μετανάστης. Λέγει ότι ένα ποτήρι άδειο στην πιατοθήκη, χοντρό ποτήρι, κάποια στιγμή έσπασε μπροστά στα μάτια μας, χωρίς λόγο. Να πει κανείς έβαλα ζεστό νερό? Ομοίως, λέει, σε λίγες μέρες εγώ κοιμόμουν και είχαν ένα τασάκι, αυτά τα γυάλινα τα χοντρά, έσκασε, κόπηκε, έσπασε με τέτοιο κρότο που νόμιζα ότι είναι πιστολιά. Πετάχτηκα να δω τι είναι. Έσπασε το τασάκι. Με πήρε τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Μας έκαναν μάγια? Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και φυσικές περιπτώσεις. Του είπα να κάνουμε αγιασμό κτλ. Έχουμε όμως και φυσικές περιπτώσεις. Μπορεί κάτι να σπάσει, να διαραγεί. Όχι γιατί έγιναν μάγια. Προσέξτε, μην πηγαίνει πάντα το μυαλό μας στα μάγια. Έχουμε, ξαναλέγω, τρίτη φορά, έχουμε και φυσικές περιπτώσεις. Όμως είναι και αποτέλεσμα μιας κάποιας μαγείας. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Έτσι λοιπόν ο φθονερός, πρέπει να σας εξηγήσω, δεν χρειάζεται κάποιον για να τον τιμωρήσει. Όχι. Δεν χρειάζεται κανέναν για να τον τιμωρήσει ο φθονερός. Απλούστατα αυτοτιμωρείται. Γιατί τρώγεται ο φθονερός, τρώγεται. Έχετε ακούσει για να λένε για κάποιον φθονερόν,
ότι είσαι κίτρινος από την κακία σου, δηλαδή από το φθόνο σου. Αυτό τρώγεται πραγματικά. Προ πολλών ετών βρέθηκε ένα δάπεδο ή ζάκυνθο κεφαλονιά, δεν θυμάμαι, προ πολλών ετών, από την αρχαιολογική υπηρεσία ενός σπιτιού ρωμαϊκού, σπιτιού, και είχε την εξής παράσταση κάτω στο δάπεδο. Στην είσοδο του σπιτιού είχε έναν άνδρε και ήταν δύο άγρια θηρία, λεοντάρι και τίγρης ας πούμε, από τη μια μεριά, και από εδώ άλλα δύο άγρια θηρία να τον κατασπαράξουν. Ήταν μια εικονική εύστοχος παράσταση που είχε από κάτω τούτα τα λόγια: άνθρωπε, μπαίνοντας σε αυτό το ωραίο σπίτι, μη το ματιάξεις, μη το βασκάνεις, τίποτα άλλο. Και έδειχνε ότι ο φωνερός, αν θα μάτιαζε ό,τι ωραίο θα έβλεπε μέσα σε εκείνο το σπίτι, θα υπέφερε ο ίδιος αυτά τα κακά άγρια θηρία, θα του έτρωγαν την ψυχή. Δηλαδή αυτοτιμωρείται πραγματικά ο φθονερός. Έτσι αγαπητοί μου, τι να πει κανένας? Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ποτέ χαρά, ο φθονερός άνθρωπος, ποτέ. Και αλίμονο όποιος έχει μπει στο στόχαστρο ενός φθονερού ανθρώπου και θα εγεύθει τις ενέργειες του φθονερού ανθρώπου αν μπήκε στο στόχαστρό του. Έχετε αλήθεια μπει στο στόχαστρό του? Ο Θεός να φυλάξει, ο Θεός να φυλάξει, να μην μπούμε ποτέ στο στόχαστρο του φθονερού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.